Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου παιδικής ηλικίας η σημερινή. Μια μέρα που θεσπίστηκε το 2002 από τη Διεθνή Ένωση κατά του παιδικού καρκίνου, η οποία και εργάζεται για τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας και την εξάλληψη των παθών και των πόνων που συνδέονται με το καρκίνο. Κάθε χρόνο περίπου 300.000 παιδιά και έφηβοι νοσούν από κάποια μορφή καρκίνου. 19 νέες περιπτώσεις το χρόνο ανά 100.000 άτομα έως την ηλικία των 19 ετών, λένε τα στατιστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχεδόν 8 από τα 10 παιδιά ζουν σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο βιωτικό επίπεδο. Μια σοβαρή για την ίδια τη ζωή του παιδιού νόσος που χρειάζεται την κατάλληλη θεραπεία, αλλά και περίσσευμα πίστης, αντοχής και δύναμης για να αντιμετωπιστεί. Στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια συμπαραστάτη στον αγώνα των οικογενειών η Ηλιακτίδα, παρέχοντας ψυχολογικές και υλικές παροχές σημαντικές για τη διευκόλυνση των αναγκών που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. Μια καρκίνωση παιδικής ηλικίας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα οικογενειακά. Αν πούμε το ένα που οι γονείς δεν μπορούν να παράγουν από τη δουλειά τους. Το παιδί είναι στο νοσοκομείο. Άρα σημαίνει ότι η οικογένεια και υπάρχοντας και άλλα παιδιά κάπου διαλύεται. Εκεί χρειάζεται μια στήριξη. Χρειάζεται κοινωνική, οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη. Η Ηλιακτίδα προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό το πρόβλημα, να βοηθήσει όσο μπορεί αυτές τις ομάδες των ασθενών. Εθελοντές της Ηλιακτίδας βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου, με σκοπό να ενημερώσουν πολίτες και επισκέπτες για το έργο του Συλλόγου και κυρίως να πραγματοποιήσουν λήψεις στιγμάτων και εγγραφές για εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μυελός των οστών δεν είναι σπουδαιλική στήλη, δεν είναι νοτιός μυελός. Είναι μια ουσία που παίρνουμε από τα κόκαλα ή από το αίμα. Μια δωρεά ζωή θα κάνει που δεν στοιχίζει τίποτα. Αν θέλετε κι εσείς να στηρίξετε οικονομικά τους σκοπούς της Ηλιακτίδας, μπορείτε καταθέτοντας χρήματα στους λογαριασμούς της είτε στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε στην Παγκρίτια Τράπεζα.